Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα για το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος εργάζεται εδώ. Πρόκειται για ένα γιατρό. Είναι καλά στην υγεία του. Ναι. Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Αναφορικά με το θέμα, θέλει να κάνει παρέμβαση. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Πολύ χαρά τον ακούμε. Διότι δεν σου κρύβω ότι ήδη υπάρχουν τα πρώτα κρούσματα ανησυχία στην τοπική κοινότητα της Καλαμάτας. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Η κατάσταση ούτως ή άλλως, σύμφωνα και με ενημέρωση από το διοικητή του νοσοκομείου, τη διαχειρίζεται συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, συγχωρέστε μου τη μάσχα, αλλά πρέπει να τηρούμε πιστά τους κανόνες ασφαλείας. Ενημερωθήκαμε και εμείς σήμερα ότι μέλος του συλλόγου μας βρέθηκε θετικό, το πρώτο κρούσμα στο νοσοκομείο μας. Δόξα τω Θεώ, πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει κάποια άλλα συμπαραμαρτούντα νοσήματα, μια ήπια δεκατική πυρετική συνδρομή, λίγο βήχα. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί του από το πρωί που το μάθαμε αρκετές φορές τηλεφωνικά, τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρος του συλλόγου μας. Βρίσκεται εννοείται σε απομόνωση στο σπίτι του. Από εδώ και πέρα τηρούνται κατά γράμμα τα πρωτόκολλα που θέλουν οι χνηλασίες, που θέλουν να ψάξουμε να βρούμε τις τελευταίες επαφές του συγκεκριμένου. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει ένα θέμα ίσως μεγαλύτερο από αυτό που έπρεπε να γίνει, επειδή είναι εργαζόμενος του νοσοκομείου, ενεργός γιατρός. Πιστεύω ο κόσμος φοβάται γι' αυτό, λέει γιατρέ. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είχαμε πει από τις προηγούμενες μέρες, είχαμε παροτρύνει τον κόσμο να μην έρχεται στο νοσοκομείο άσκοπα. Είχαμε πει να έρχονται μόνο όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και σοβαρά προβλήματα προς αντιμετώπιση στα επίγοντα. Ναι. Είχαμε εισακουστεί γι' αυτό. Έχει κόψει πάρα πολύ η κίνηση στα επίγοντα. Είχαμε την ατυχία αυτή τη στιγμή να είναι μέλος του συλλόγου μας ο συγκεκριμένος, το πρώτο θετικό κρούσμα. Νομίζω όμως ότι αντίστοιχη κατάσταση θα γινότανε αν βρισκόταν κάποιος εργαζόμενος σε κάποιο κεντρικό μαγαζί της πόλης ή στην πλατεία ή κάπου αλλού που είχε κάποιο κοινωνικό περίγυρο, ο οποίος... Ξέρουμε ότι η διοίκηση έχει πλάνο ειδικά για τέτοια περίπτωση. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα είμαστε σε στενή επαφή με τον ΕΟΔΗ. Πλέον αναλαμβάνουν αυτή τα της ιχνηλασίας του συγκεκριμένου συναδέλφου. Επικοινωνούμε με τον συνάδελφο, είναι καλά, η ψυχολογία του είναι θετική, είναι καλή, αυτό είναι το σημαντικό. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε πιθανά κρούσματα, πιθανές γρυπώδεις συνδρομές σε άτομα και εδώ αλλά και σε ασθενείς που πιθανώς να είχε εξετάσει, και αυτά εννοείται ότι θα αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, θα το επαναλάβω και σε εσάς άλλη μια φορά. Κατανοητό. Είναι μια γρίπη που στο συγκεκριμένο θα έχουμε μια αίσια κατάληξη. Καλή δύναμη, γιατρές, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Ηλία, πάρα πολύ για το...